Ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ Ίνου στην κατοχή Μεσολογγίου, μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός με κατοίκους και συλλόγους του χωριού να συμμετέχουν μαζικά. Είναι μια διοργάνωση, ένα φεστιβάλ που από ό,τι φαίνεται γίνεται θεσμός. Ο κόσμος το στηρίζει. Εμείς για πρώτη χρονιά ως Δημοτική Αρχή φυσικά και το στηρίξαμε. Να διασκεδάσουμε και παράλληλα να ευχηθούμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, τα ήθη, τα έθιμα και η παράδοσή μας, που είναι και ο Αμπελώνας και το Ίνος, το κρασί, να τα ενισχύουμε μεταμπαλαμπαδεύοντας έτσι την υπεραξία αυτή που έχει ο τόπος αυτός. Η προηγούμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή έδωσε το έναυσμα, ξεκίνησε και τώρα η συνέχεια του καινούριου Δημάρχου θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι αρρωγή σε όλη τη διαδικασία και πιστεύω του χρόνου ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερη η εκδήλωση. Έτσι είναι, ο σύλλογός μας είναι πάρα πολύ ενεργός τα τελευταία 5 χρόνια και το προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και για το χωριό μας αλλά και για την περιοχή ολόκληρη. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται η εκδήλωση, έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι κάτι που το θέλει και ο κόσμος και το στηρίζουμε όλοι. Η πλατεία της κατοχής γέμισε με κόσμο που γεύτηκε τηγανίτες με πετιμέζι, αλλά και κρασί από ηνοποιούς της κατοχής που φημίζεται για την παραγωγή της. Εμείς σαν σύλλογος κάναμε όλα τα παραδοσιακά δέσματα. Η τηγανίτα συνοδεύεται μαζί με το πετιμέζι. Το πετιμέζι γίνεται από το μούστο, από το σταφύλι. Είναι παρατροπαράδοτο προϊόν και το κάνουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει για την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε τον χρόνο να το κάνουμε 2 μέρες ούτως ώστε να κάνουμε και άλλα happening και να μας βοηθήσουν και άλλοι φορείς οι οποίοι θα μας βοηθήσουν για να το αναδείξουμε πιο πολύ. Και από τη μυθολογία της και από την ιστορία της, τη διατηρεί αυτή την παράδοση με τα κρασιά και της καλής της ποιότητας και με τις ιδιαίτερες ποικιλίες που έχει. Εσείς τι κρασί έχετε εδώ? Έχουμε λευκό ξηρό, αυγοστιλίδι, γουστολίδι ανάλογα πώς θα το συναντήσουμε στη βιβλιογραφία. Πολύ καλή φέτος, σε σύγκριση με τα πέρυσι που δεν πήραμε τίποτα, φέτος πήγαμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Παρότι η δυσκολία της ξηρασίας. Επειδή τα χωράφια μας μερικά είναι ποτιστικά και τα άλλα είναι ξηρικά, πήγαμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Συμμετέχουμε και φέτος και πιστεύουμε και τα επόμενα χρόνια να πάμε ακόμα καλύτερα. Συμμετέχουμε στο φεστιβάλ κρασιού, βοηθάτε μας το φίλο μας στο Γιάννη το Ρόμπολα. Η ποικιλία του κρασιού είναι Αυγοστολίδης, είναι από 70 χρόνων αμπέλι, είναι λευκό ξηρό κρασάκι και ευκολόπιτο. Συμμετέχουμε στο φεστιβάλ του κρασιού εδώ στην κατοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Είμαστε ένα χωριό φημισμένο εδώ και πολλά χρόνια για το κρασί μας. Συμμετέχω όσο μπορώ. Σήμερα έχω εδώ ένα δείγμα της συλλογής μου από καλάθια που χρησιμοποιούνται, όλα χειροποίητα που χρησιμοποιούνταν παλιά στον τρίγο. Για το μάζεμα τα σταφύλια, για τα χλάδια που υπήρχαν στα μπέλια, για τις σικές που είχαμε στα μπέλια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν χορευτικά και ζωντανή μουσική, με το γλέντι να σταματά τις πρώτες πρωινές ώρες, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το Σεπτέμβρη του 2025.